Αδελφοί μου αγαπητοί και πάλι σήμερα είμαστε μαζί με τη χάρη του Θεού. Σας απευθύνω από τα βάθη της ψυχής μου τον χαιρετισμό της αγάπης του Κυρίου και εύχομαι να έχετε υγεία και ευλογία από το Θεό. Πριν προχωρήσω στην ανάλυση του σημερινού Ευαγγελικού αναγνώσματος θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω στην εορτή που πέρασε της Αγίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Την προηγουμένη Κυριακή εορτάσαμε εδώ στην πόλη μας, στην Αποστολική Πόλη των Πατρών, την επέτειο της επανακομιδής της Αγίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου στην Πάτρα. Αυτό έγινε πριν 53 χρόνια, στις 26 Σεπτεμβρίου, έτσι για να θυμόμαστε λίγο και τα ιστορικά εκκλησιαστικά γεγονότα, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1964. Ο αείμνηστος προκάτοχός μας Μητροπολίτης Πατρών Κωνσταντίνος στην πλατεία τριών συμμάχων της Πάτρας παρελάμβανε στα χέρια του τον Χαριτόβρητο Θησαυρό, την Αγία Κάρα του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, η οποία κάρα ευρίσκεται στη Ρώμη 500 και πλέον έτη. Δεν θα πω την ιστορία, την έχουμε πει επανειλημμένος, Απλώς θα ήθελα να παρατηρήσω ότι για φέτος οι εκδηλώσεις ήταν λαμπρότατες, όπως βεβαίως και κάθε χρόνο. Αλλά παρατηρούμε ότι κάθε χρόνο είναι και περισσότερη η συμμετοχή του ευσεβούς λαού. Έτσι λοιπόν φέτος η συμμετοχή του λαού ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Χιλιάδες πατρινοί, αλλά και άλλοι προσκυνητές που έφτασαν στην πόλη μας, προσκύνησαν την Αγία Κάρα και το Σταυρό του Μαρτυρίου του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου και χιλιάδες ευσεβείς χριστιανοί συνόδευσαν την Αγία Κάρα και την εικόνα του Αγίου Ανδρέου στην Ιερά Λιτανία η οποία ξεκίνησε από τον Μεγάλο Ναό του Αποστόλου μας φτάσαμε στην Ιχθιόσκαλα σε μια συγκινητική εκεί τελετή έγινε ο αγιασμός για την νέα αλλιευτική περίοδο ήταν κάτι όντως που προκάλεσε δέο στις καρδιές μας, διότι όπως σας έχω πει και πριν από λίγες μέρες, Βρεθήκαμε πρόσφατα για μια ακόμα φορά στους Αγίους Τόπους και πήγαμε εκεί στην Τιβεριάδα όπου ψάρευε ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας και οι άλλοι μαθητέ και όπου δέχτηκε και εκείνος και οι άλλοι την κλίση του μεγάλου διδασκάλου για να λάβουν την χάρη και την ευλογία προκειμένου να σαγηνεύσουν τους ανθρώπους και να τους οδηγήσουν εις την σωτηρία. Συνδυάσαμε αυτή την εικόνα εκεί στην Τιβεριάδα, με αυτή την εικόνα εδώ στην θάλασσα της Πάτρας, στην Ακροθαλασσιά, εκεί που οι δικοί μας αλληλείς ψαρεύουν για να βγάλουν το μεροκάματό τους, για να ζήσουν την οικογένειά τους και τους ευχηθήκαμε, αλλά και ο κόσμος κατά χιλιάδες που έφτασε έως εκεί, και συνόδευσε μέσα από τα πλοία την Αγία Κάρα και την Ιερά Εικόνα του Αγίου μέχρι τον Μόλο της Αγίου Νικολάου. Στην πλατεία Τριών Συμμάχων, εκεί μέσα σε ένα άκρο συγκινητικό και συγκλονιστικό κλίμα στον τόπο, που τότε έγινε η υποδοχή της Αγίας Κάρας και εμείς εκεί, μετά από 53 χρόνια, οι αρχιερείς, οι άρχοντες του λαού αλλά και σύμπας ο λαός, πιστεύω, της πόλεως των πατρών, εκεί στην πλατεία των τριών συμμάχων, στον τόπο εκείνο που έγιναν όλες οι επίσημες υποδοχές και εν προκειμένου της Αγίας Κάρας, αλλά και του Σταυρού του Μαρτυρίου του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, εκεί σε εκείνο το σημείο τελέσαμε δοξολογία και ευχαριστήσαμε το Θεό, γιατί με την αγάπη Του και τη δωρεά Του και την οικονομία Του παρά τις πολλές μας αμαρτίες και την αποστασία μας ευδόκησε να έχουμε και πάλι την Αγία Κάρα του Αποστόλου μας εδώ στην πόλη μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πατραϊκό λαό μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι συνοδεύσατε μαζί με άλλους προσκυνητάς από άλλα μέρη της Πελοποννήσου αλλά και γενικότερα της Ελλάδος, που ήλθαν εδώ στην πόλη μας για να προσκυνήσουν τον Άγιο, που συνοδεύσατε λιτανευτικά την Αγία Κάρα και την Ιερά Εικόνα από το Ναό Του και μέχρι πάλι το Ναό Του και να ευχηθώ να έχετε υγεία, ευλογία και κάθε καλό από το Θεό. Αδελφοί μου, ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας είναι η παρηγοριά μας, είναι ο πρέσβης μας προς τον Κύριο, είναι ο πατέρας μας, ο διδάσκαλός μας, εκείνος που όπως συνηθίζω να λέγω συχνά πυκνά, μας κρατάει στην αγκαλιά Του και στα χέρια Του. Η Πάτρα είναι στα χέρια του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Να είναι πάντοτε βοηθός μας και πρέσβης ακίμητος προς Κύριον ο Απόστολός μας. Και πάλι από την καρδιά μου θερμές ευχαριστίες, ευλογίες και την αγάπη μου για την αφοσίωσή σας στην Αγία μας Ορθόδοξο Εκκλησία. Είπα και με αυτό θα τελειώσω αυτή την εισαγωγή μου και την αναφορά μου στην εορτή της επανακομιδής της Αγίας Κάρας. Είπα και στην ομιλία μου στην πλατεία τριών συμμάχων αλλά και σε κείμενά μου τα οποία έγραψα μετά την εορτή ότι η συμμετοχή, η παλαϊκή συμμετοχή του κόσμου στην Λιτανία και στις εορτές αυτές ήταν η ευγλωτότερη απάντηση σε όσους επιχειρούν σήμερα στο χώρο μας να αποϊεροποιήσουν τα πάντα. Σταθείτε στην πίστη μας εθρέη και ακλόνητη αδελφοί μου, στην αγάπη στο Θεό και στην αγάπη στην Ορθόδοξη πατρίδα μας και μέσα από την καρδιά σας να μεταλαμπαδεύετε στα παιδιά σας αυτές τις αλήθειες, Σήμερα είναι η ώρα της οικογένειας, του πατέρα και της μάνας για να πείτε την αλήθεια στα παιδιά. Ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι η αξία του ανθρώπου, τι είναι η εκκλησία, ποια είναι η ορθόδοξη πίστη μας. Και εμείς από τη δική μας την μεριά κυρίως πρέπει να αναλάβουμε αν θέλετε τις πνευματικές μας δικές μας ευθύνες έναντι όλων των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται ως έλαφοι διψώσες στα σαυλά του Κυρίου και ιδιαίτερα έναντι των νέων μας, οι οποίοι έχουν τόση ανάγκη της Ορθοδόξου Αληθείας μέσα από μια σωστή εναγάπη και εις βάθος κατήχηση για την ιερά Αποκάλυψη και την Ιερά Παράδοση την οποία κατέχομαι ως κόρηνο φθαλμού και φυλάσσομαι την οποία αυτή η αποκάλυψη μας την έκανε ο ίδιος ο Θεός και την παρελάβαμε μέσα από τους Αγίους Αποστόλους όπως εν προκειμένω από τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα. Ας έλθουμε όμως στο, στην ανάλυση του Ιερού Ευαγγελικού Αναγνώσματος το οποίο ακούσαμε σήμερα στις εκκλησίες. Είναι από το καταλουκάν Ιερόν Ευαγγέλιο, και αναφέρεται στη διδασκαλία του Κυρίου μας, ο οποίος σε έναν τόπο παιδινό, όπως διαβάζομαι παραπάνω, ανεφέρθη μακαρίζοντας τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι συνετοί, είναι πιστοί, είναι δίκαιοι κλπ. Και φτάνει σε ένα σημείο το οποίο είναι και το ανάγνωσμα που ακούσαμε σήμερα και λέγει τα εξής καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι, οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως και ή αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, ποια ημίν χάρις εστί και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσι. και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς ποια ημίν χάρις εστί και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν πία ημίν χάρισε εστί και γάρ αμαρτωλή αμαρτωλή δανείζουσιν ή να απολάβωσι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε η ύψής του ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. εστε ο μισθος ημων και ούνοι κτήρμονες πονηρους γινεστε ούνη καθως και ο πατήρ ημών η κτήρμον εστί. Είπε ο Κύριος ότι όπως θέλετε να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σε εσά, έτσι να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί εάν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν μόνο, ποια χάρη περιμένετε από το Θεό, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια χάρη θα βρείτε από το Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Εάν δανείζετε όσους, σε όσους ελπίζετε να σας επιστρέψουν τα δανεικά, ποια χάρη περιμένετε από το Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Δανίζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς πρέπει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω οτιδήποτε. Έτσι ο Θεός που είναι καλός ακόμα και με τους αχαρίστους και τους πονηρούς θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει δικά του παιδιά θα είσαστε η ή του υψίστου. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο ουράνιος πατέρας σας. Νομίζω αδελφοί μου ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι πως μέσα από αυτό το κείμενο το οποίο αναγνώσαμε τώρα και το οποίο ακούσαμε στους ιερούς ναούς και βέβαια κηρύγματα θα ακούστηκαν από τους ευσεβείς ιερείς μας, στους ιερούς ναούς. Μέσα από αυτό το κείμενο νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε τι θέλει να μας πει ο Κύριος και ποιος είναι αυτός ο κανόνας, ο χρυσός κανόνας όπως έχει υποθεί που τίθεται μπροστά μας από τον ίδιο το Θεό προκειμένου να βρούμε τη σωτηρία. Βεβαίως δεν μπορούμε να απομονώνουμε τα κείμενα το καθένα ξεχωριστά και να πούμε χρειάζεται μόνο αυτό και όχι τα άλλα. σε Συνάρτηση όλων αυτών που έχει πει ο Κύριος μας και βεβαίως σύμφωνα και με αυτά που λέγει σήμερα μπορούμε όταν τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας, όταν το θέλημα του Κυρίου το κάνουμε υπόθεση της δικής μας ζωής να οδηγηθούμε στην απόλαυση της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Θα σταθώ σε μια συγκεκριμένη φράση. Από το Ευαγγελικό Σημερινό Ανάγνωσμα και έστε η η του Υψίστου. Αδελφοί μου, οι άνθρωποι είμαστε πλάσματα του Θεού. Είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα και καθομίωση αυτού. Το κατ' εικόνα είναι αυτό που έχουμε, το είναι δηλαδή, και το ομοίωσιν είναι το δυνάμει, είναι αυτό που πρέπει να γίνομαι, αξιοποιώντα τα χαρίσματα και τα δώρα που μας έχει δώσει ο Θεός. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Γιατί αν δεν αξιοποιήσουμε αυτά τα χαρίσματα, τότε ποια αξία έχει η ζωή μας. Δεν θα είμαστε παρά μόνο βιολογικές υπάρξεις. Απλώς θα υπάρχουμε στον κόσμο αυτόν όπως τα άλογα όντα. Δεν θα ζούμε πραγματικά. Διότι η ζωή έχει αξία όταν είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν. Όμως αυτά τα δώρα, το κατικόνα και η πορεία προς το καθομοίωση που έλαβε ο άνθρωπος και που ζούσε μέσα στον παράδεισο κατά τον ιδιαίτερο και ξεχωριστό αυτό τρόπο σε κοινωνία με το Θεό και με τον άνθρωπο, αυτή, αυτά τα δώρα, αυτή η κατάσταση εξέπεσε όταν ο άνθρωπος αμάρτησε, όταν δηλαδή αποστασιοποιήθηκε από τον Θεό και όταν από μόνος Του εξήλθε ένεκα της παρακοής από τον Παράδεισο. Όμως ο Θεός δεν τον άφησε έτσι να πλανάτε χωρίς καμιά παρηγοριά και φτάνουμε στο σημείο να σαρκωθεί ο ίδιος ο Θεός να γίνει άνθρωπος για να μας κάνει εμάς Υιούς υψής Του. Αυτόν τον υψηλό σκοπό έχουμε στη ζωή μας, να φτάσουμε δηλαδή εις το καθομοίωση. Και ο Κύριος μας εδώ μας υποδεικνύει τον τρόπο και μας δείχνει την σκάλα που πρέπει να ανέβουμε, σκαλοπάτι, σκαλοπάτι, την κλίμακα όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, όπως λένε οι πατέρες της εκκλησίας, μας δείχνει την κλίμακα και μας δείχνει το δρόμο για να ανέβουμε έτσι από τα χαμηλά στα υψηλά προσπαθώντας με αγώνα και με θυσίες για να συναντήσουμε εκεί στην κορυφή το ακρότατον των εφετών, όπως λένε και πάλι οι Άγιοι Πατέρες μας, δηλαδή την απόλυτη κοινωνία μας με τον Εσταυρωμένο και Αναστάντα Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για αυτή την πορεία, ότι ο άνθρωπος μοιάζει με τον αετό που ενώ είναι στη γη και πατάει για κάποια στιγμή αρχίζει σιγά σιγά να ανοίγει τα φτερά του και να ανεβαίνει, να ανεβαίνει και φτάνει στο σημείο εκείνο το ανώτατο που μπορεί να πετάει και βλέπει από εκεί την γη και οι άνθρωποι τον καμαρώνουν. Αλλά και μια άλλη ωραία παρομοίωση κάνει ο ιερός αυτός πατήρ της Εκκλησίας για αυτή την πορεία την κλιμακωτή. Βλέπετε λέει ένα βουνό που υπάρχει απέναντί σας και στο οποίο θέλετε να ανέβετε για να κατακτήσετε την κορυφή. Πρέπει από τα χαμηλά να αρχίσετε να ανεβαίνετε και με μεγάλη προσπάθεια πολλάκις κοπιαστική να φτάσετε εκεί στην κορυφή όπου θα απολαύσετε το ποθούμενο. Η πρώτη λοιπόν βαθμίδα της κλίμακος σύμφωνα με το Ιερόν Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε σήμερα, όπως διασώζει τα λόγια του Κυρίου μας, ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς είναι η δικαιοσύνη. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι οι άνθρωποι και η μη σποιείτε αυτής ομοίως. Δηλαδή όπως θέλετε να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σε εσά, έτσι κι εσείς να συμπεριφέρεστε σε αυτούς. Είναι όπως είπα προηγουμένως ο χρυσός κανόνας της πορείας μας είναι λόγια αθάνατα που δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Είναι λόγια διαχρονικά αλλά και παγκόσμια. Δεν αφορούν μόνο στους ορθοδόξους χριστιανούς αλλά αν ήθελε κανείς να επιτύχει στη ζωή του σε όποια θέση και ανεβρίσκεται από απλός άνθρωπος έως κυβερνήτης μιας μεγάλης χώρας δεν θα είχε παρά να κάνει αυτό τα τα λόγια του Κυρίου νόμο της δικής του πρώτα ζωής και ύστερα νόμο στην πολιτεία στην οποία ευρίσκεται. Θέλουμε οι άλλοι να μας σέβονται, οφείλουμε και εμείς να τους σεβόμαστε. Θέλουμε οι συνάνθρωποι μας να μην μας αδικούν, οφείλουμε και εμείς να μην αδικούμε τους άλλους. Θέλουμε οι άλλοι να είναι ειλικρινείς μαζί μας, τότε πρέπει και εμείς να πράττουμε το ίδιο, να έχουμε ειλικρίνεια, να μιλούμε την γλώσσα της αληθείας. Θέλουμε οι άλλοι να είναι συνεπείς στα λόγια μας και στις υποσχέσεις τους, να είναι έντιμοι στις συμφωνίες τους. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς για να έχουμε καλή πορεία στη ζωή μας. Γνωρίζετε και αυτό το οποίο λέγει ο Άγιος, ο Απόστολος Παύλος πάνω σε αυτά τα θέματα, δεν θα αναφέρω λεπτομερώς τα της διδασκαλίας του Αποστόλου Παύλου για να μην σας κουράζω, αλλά γνωρίζετε και αυτό που συχνά πυκνά επαναλαμβάνομαι, «Ος ημισής εταίρο μη ποιήσεις», το οποίο στην Παλαιάν Διαθήκη ακριβώς είναι ως εξής «Ομισής μηδενή ποιήσεις». Διατυπώνει ο Κύριος εδώ και μέσα από την Παλαιά Διαθήκη αυτόν τον κανόνα τον οποίον επισημοποιεί θα έλεγα τρόπον τινά μέσα από την διδασκαλία του πλέον εις την Καινή Διαθήκη κάνοντας αυτή την καινούργια συμφωνία με το λαό του προκειμένου ο λαός να πορευθεί σωστά ώστε να κερδίσει την αιώνια κοινωνία και βασιλεία με το Θεό. Ας πάμε αδελφοί μου τώρα στη δεύτερη βαθμίδα που είναι εκείνη της ανεξικακίας και της αγάπης. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών, εδώ πρόκειται για την επανάσταση της αγάπης. Ξέρετε η λέξη αγάπη είναι παντελώς άγνωστη στον αρχαίο κόσμο. Ο πρώτος που μίλησε για αγάπη είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και πώς να είναι διαφορετικά αφού ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος του οποίου την Ιεράν Μνήμη εορτάσαμε προ λίγων ημερών, γράφει στο Ιερόν Ευαγγέλιο του ότι ο Θεός αγάπη εστί. Δεν έχει απλώς αγάπη ο Θεός, αλλά είναι ο Θεός αγάπη. Αυτή η αγάπη σαρκώθηκε και προσφέρθηκε και προσφέρεται θυσιαστικά για να ζήσει ο άνθρωπος και να ανακαινιστεί σύμπας ο κόσμος. Οι δικοί μας οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν δύο άλλες λέξεις που δεν μπορούν να φτάσουν στο μεγαλείο αυτή την έννοια και την θυσιαστική πορεία της αγάπης. Φιλία και φιλότης. Καλή είναι η φιλία, καλή είναι και η φιλότητα, αρκεί να σεβόμαστε και τους φίλους και να αγαπάμε όπως όμως λέγει ο Κύριος, η φιλία είναι εκατοτέρα βαθμίδα της αγάπης. Η αγάπη ποτέ δεν εξαντλείται, ποτέ δεν μειώνεται, αλλά πάντοτε αυξάνει κατά Θεόν. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι είναι βαθιά και πλατιά σαν τον ωκεανό και ακόμα παραπέρα. Είναι απεριόριστη, δεν σταματάει πουθενά. Όπως δεν σταμάτησε ο Κύριός μας για να κατέλθει από τον ουρανό και να γίνει άνθρωπος για μας, να ανέβει στο σταυρό, να κατέβει στον άδη και να αναστηθεί εκ νεκρών. Έτσι και η δική μας αγάπη δεν πρέπει να σταματάει πουθενά. Και φαίνεται αυτό, πλην λέγει αγαπάτε τους εχθρούς ημών, που ακούστηκε αυτό στον παλαιό κόσμο αδελφοί μου και σε όσους δυστυχώς ακολουθούν τον κόσμο με την παλαιά έννοια της φθοράς και της αποστασίας από το Θεό, που ακούστηκε ποτέ στον παλαιό κόσμο να αγαπάει ο άνθρωπος τον εχθρό του, εκείνον δηλαδή ο οποίος του έχει κάνει κακό, καθιονδήποτε τρόπο τον έχει βλάψει, μόνο ο Κύριος μας έκαμε αυτή την επανάσταση και κανείς άλλος δεν μπορεί να το είπε αυτό, ή να το υπηρετήσει το πνεύμα δηλαδή της θυσιαστικής αγάπης αν δεν είναι ενωμένο με τον κύριο ημών Ιησούν Χριστόν. Και βεβαίως επαναστατικά θα έλεγα είναι τα λόγια του Κυρίου μας όταν λέγει ότι μην κάνετε όπως οι αμαρτωλοί, μην αγαπάτε όπως η αμαρτωλοί, διότι εκείνοι αγαπούν μόνο όσους ταιριάζουν μαζί τους, τους άλλους δεν τους αγαπούν. Μην κάνετε φιλίες μόνο με εκείνους οι οποίοι σας δίν, τους δίνετε για να σας δίνουν, να απολαύσετε πάλι τα ίδια, αλλά απεριορίστως να αγαπάτε χωρίς σύνορα. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος στον ύμνο τον περίφημο της αγάπης θα μας τα πει όλα αυτά εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω δεν ωφελούμε, και γέγωνα χαλκό ηχών και κύμβαλον να και τόσο άλλα που λέγει σε αυτόν τον περίφημο και περιλάλητο ύμνον όπως έχει ονομαστεί της αγάπης. Η αγάπη προς κάθε άνθρωπο. Ο ίδιος Απόστολος θα πει ουκένια άρσεν και θήλη, που κάνει δούλο και ελεύθερο, Ιουδαίο και Έλλην, πάντες ημί ει εστέ εν Χριστό Ιησού το κυρίο ημών. Έλεγα και προχθέ το κήρυγμά μου την προηγουμένη Κυριακή για να ακριβολογήσω κατά την δοξολογία που έγινε την επίσημη στην πλατεία των τριών συμμάχων επί τη εορτή τη Επανακομιδή τη Αγία Κάρα έλεγα για το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων και εστίασα στο κήρυγμα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, ο οποίος έλεγε «Βρήκαμε τον Μεσσία». Με την έννοια «Βρήκαμε την αλήθεια και την αγάπη της αρκομένη και είπα τι είναι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη πίστη, η Ορθόδοξη θεολογία όπως την παρελάβαμε από τους Αγίους Αποστόλους αποκεκαλυμμένη από το Θεό». Και έφτασα σε αυτό το σημείο μιλώντας για την αγάπη και θα το επαναλάβω και τώρα. Πολλοί θέλησαν να αποδώσουν στην Εκκλησία κάποιους τίτλους που ουδέποτε είχαν σχέση με την πραγματικότητα και με την σταυροαναστάσιμη αγαπητική θυσιαστική πορεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είπα λοιπόν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία καμία σχέση δεν έχει με ρατσιστικές καταστάσεις και ο ρατσισμός καμία θέση δεν έχει μέσα εις την Εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν αδιακρίτως φιλής, γλώσσης, θρησκεύματος αγκαλιάζομαι όλους τους ανθρώπους, προσφέρομαι την αγάπη μας και βεβαίως ευχόμαστε όλοι να σωθούν εφόσον ελευθέρος και αβιάστος οι ίδιοι θα ήθελαν να ακολουθήσουν την ορθόδοξον οδόν, την ορθόδοξον πίστη και την αλήθεια εφόσον επαναλαμβάνω οι ίδιοι θα ήθελαν, όμως εμείς αδιακρίτως φιλής, γλώσσης, θρησκεύματος το επαναλαμβάνω, χρώματος κλπ, κοινωνικής καταστάσεως και άλλων ειδικών α, μορφωτικών προσόντων, θέσεων κλπ, αδιακρίτως αυτών αγαπάμε όλους τους ανθρώπους και θυσιαζόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Και είπα ότι η πράξη αυτή, η χαρακτηριστική του Κυρίου που έγινε πρώτη θυσία του, θα φτάσουμε και εκεί βέβαια, όταν πήρε μια πέτρα στα χέρια του και είπε ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο, την ώρα που ήθελαν οι άλλοι να λιθοβολήσουν την Μιχαλίδα γυναίκα και όταν ο ίδιος, έρχομαι τώρα σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ανέβηκε στο σταυρό, για ποιον ανέβηκε στο σταυρό, μόνο για μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Αλλά όχι αδελφοί μου, ανέβηκε στο σταυρό ο Κύριος μας για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Το αίμα του Κυρίου εδόθη για όλους τους ανθρώπους. Όπως είπα προηγουμένως για να μην το επαναλάβω και σας κουράζω με την ίδια φράση, για όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως, εφόσον οι ίδιοι άνθρωποι θα ήθελαν να οικειοποιηθούν. Αυτό το γεγονός της σωτηρίας. Και είπα και κάποια άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να μην τα ξεχνάμε ποτέ. Υπενθύμησα ότι κατά τους χρόνους της κατοχής από τους Γερμανούς, όταν οι Ναζί θέλησαν να έχουν καταστάσεις των Εβραίων στα χέρια τους, τότε στην Ζάκυνθο για να αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια της πατρίδος μας, ο τότε Μητροπολίτης και ο Δήμαρχος της πόλεως, όταν τους εζητήθη από τους Ναζί να γράψουν τα ονόματα των Εβραίων που κατοικούσαν στην Νήσο, εκείνοι τι έκαναν, έγραψαν μόνο το δικό τους όνομα και το έδωσαν και είπαν αν θέλετε να κάνετε οτιδήποτε εις βάρος των ανθρώπων αυτών, ιδού εμείς είμαστε εδώ, να κάνετε σε μας ό,τι θα θέλατε να κάνετε εις αυτούς. Και δεν είναι μόνο εις την περιοχή αυτήν αυτό το γεγονός καταγεγραμμένο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και υπενθύμησα έτσι για την ιστορία να γνωρίζουν και οι νεότεροι που ίσως δεν ξέρουν τα θέματα αυτά, αλλά και για την ιστορία έτσι να υπενθυμίζω με τα γεγονότα, ότι εδώ στην πόλη μας πριν από λίγα χρόνια κρέμονταν οι μετανάστες στα κάγκελα του λιμανιού σαν τα σταφύλια. Και εμείς τι κάναμε εδώ ο λαός ο Πατραϊκός με επικεφαλής την εκκλησία του. Τι έκανε ο Πατραϊκός λαός, έδωσε αγάπη σε αυτούς τους ανθρώπους, τους περιέθαλψε και στα νοσοκομεία και τροφή τους έδωσε και αγάπη περισσή για να μην αναφέρομαι σε λεπτομέρειες. Αυτή είναι η Αγία μας Εκκλησία. Αυτή είναι η Ορθόδοξη πίστη μας. Μιμείτε τον ίδιο τον Κύριό μας, ο κάθε χριστιανός Ορθόδοξος. Μιμείτε τους Αγίους της Εκκλησίας. Μιμείτε τον Μέγα Πατέρα της Εκκλησίας μας, έτσι χαρακτηριστικό παράδειγμα και αυτό κοντά στα άλλα, τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος ζώντας στην Κεσάρια της Καπαδοκίας ως πνευματικός πατέρας, ποιμήν και διδάσκαλος, του εκεί ποιμνίου, τότε στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, όταν και οι δολολάτρες αλλά και γενικότερα ο κόσμος εκεί πέταγε στα σκουπίδια τους, τους λεπρούς, τα μέλη της οικογενείας των που αρρώστεναν με αυτή την ασθένεια, τους πέταγε στα σκουπίδια για να μην μολυνθούν και οι άλλοι και τους παράταγαν εκεί για να πεθάνουν έτσι αβοήθητοι. Ο Μέγας Βασίλειος με το στρατό της αγάπης τους εθελοντάς και τις εθελόντριες της αγάπης έτρεχε εκεί και με τα γιασμένα χέρια του και εκείνος και οι άλλοι περιέθαλπαν τους λεπρούς, όχι μόνο εκείνους που γνώριζαν αλλά και εκείνους που ήταν άγνωστοι σε αυτούς, εκείνους που είχαν χάσει κάθε